Ναι, οκ, τα έκοψα. Απλά ήθελα να τα ξεφορτωθώ. Είχαν γίνει τόσο χάλια οι άκρες και προσπαθούσα για τόσο πολύ καιρό να βρω ένα σαμπουάνι, μια μάσκα ή κάτι, οτιδήποτε που να βοηθήσει την αναδόμησή τους. Και επειδή δεν βρήκα και επειδή δεν έχω υπομονή και θέλω να έχω υγιή μαλλιά, πήρα το σύντομο δρόμο, το ψαλίδι. Γεια σας παιδιά! Λοιπόν, για όσους με παρακολουθείτε το ιστολόγιο μου, έχω ξεκινήσει μια νέα σειρά από αναρτήσεις που έχουν να κάνουν με το ταξίδι που θα κάνω στη Κωνσταντινούπολη σε λίγες μέρες. Αν είχατε δει μια προηγούμενη ανάρτηση που λεγόταν Summer To Do List, γιατί μου αρέσει να κάνω πράγματα τα οποία όμως αυτές τις λίστες που κάνουμε όλοι κάθε χρόνο, στην αρχή του χρόνου, εγώ έκανα πολύ μεγάλες λίστες και από αυτές δεν κατάφερνα να επιτεύξω ούτε τα μισά πράγματα. Οπότε αποφάσισα για κάθε εποχή να κάνω μια λίστα με 10 πράγματα για να μου είναι πολύ πιο εύκολο να τα επιτεύξω και μέσα σε αυτά ήταν και ένα οποιοδήποτε ταξίδι στο εξωτερικό. Αυτό τι χάνει να είναι η Κωνσταντινούπολη και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη γι' αυτό και ανυπομονώ να έρθουν οι μέρες και κοντεύουν, μετράω αντίστροφα. Λοιπόν, η πρώτη ανάρτηση θα την έχω από κάτω όπως και τη λίστα από το ιστολόγιο μου που είχα κάνει εκείνη την ανάρτηση. Θα τα έχω και τα δύο link από κάτω για να τα δείτε αν θέλετε. Λοιπόν, η πρώτη ανάρτηση αφορούσε ένα haul που είχα κάνει από τα Τζάμπο επειδή χρειαζόμουν κάποια πράγματα για το πακετάρισμά μου. Και η δεύτερη ανάρτηση θα είναι αυτό εδώ το βιντεάκι που θα σας δείχνω τα πράγματα που έχω πακετάρει που αφορούν οτιδήποτε αφορά το μπάνιο, οτιδήποτε έχουμε στο μπάνιο για την περιποίησή μας. Και επειδή θα έβγαινε πολύ μεγάλο το blog post αν το έκανα, αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο. Λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε, okay? Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το νεσεσέρ. Δεν είχα κάποιο αδιάβροχο νεσεσέρ, έτσι πήγα στο τζάμπο και το πήρα. Το συγκεκριμένο το είχε και να ανοίγει έτσι κάθετα, αλλά θεώρησα ότι δεν θα με βολεύει. Και έτσι πήρα αυτό εδώ. Είναι μικρούλι, δεν παίρνει πολύ χώρο στην τσάντα, αλλά παρόλα αυτά χωράει αρκετά πράγματα. Ανοίγει έτσι και θα ξεκινήσω σιγά σιγά να βγάζω τα πράγματα για να σας τα δείχνω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι αυτό εδώ το μικρό πακετάκι που ανοίγει έτσι και έχει έτσι αξεσουάρ για την περιποίηση των νυχιών για τα μανικιούρ και έχω βάλει μια μικρή λίμα από τα Τζάμπο εδώ μέσα, το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι μια αντιλιακή κρέμα προσώπου της Avène με δείκτη προστασίας 30. Λοιπόν, δεν τα έχω με κάποια συγκεκριμένη σειρά, όπως τα βλέπω έτσι τα βγάζω. Το επόμενο είναι ένα σπρέι θερμοπροστασίας για λεπταίη τρίχα από τα Pantene και είναι αυτό εδώ και συνήθως όταν πάω διακοπές παίρνω τις συσκευασίες που χρειάζομαι, τα προϊόντα που χρειάζομαι, αλλά που μου είναι στο τέλος. Δυστυχώς όμως αυτό το θερμοπροστατευτικό που είναι στο τέλος δεν έχει πολύ καλή, δεν κλειδώνει πολύ καλά και φοβόμουν ότι θα μου φύγει παντού και θα γίνει χάλια και αυτό εδώ πέρα έχει ένα πραγματάκι που κλειδώνει. Πήρα αυτό εδώ και είναι και ελαφρύ, επειδή είναι και σπρένει και ελαφρύ. Επόμενο είναι μια κορδέλα για τα μαλλιά και ένα λαστιχάκι όταν θα πλένω το πρόσωπό μου να το φοράω και να μην βρέχω τα μαλλιά μου. Επόμενο είναι ένα τηλιακό σώματος που το συγκεκριμένο προσφέρει και ενυδάτωση με δείκτη προστασίας 50. Είναι από τη Hawaiian Tropic, το Silk Hydration. Υποτίθεται ότι προσφέρει 12-ωρη ενυδάτωση και είναι από διάφορες ρίζες λουλουδιών, τροπικών λουλουδιών και μυρίζει εκπληκτικά όπως όλα τα Hawaiian Tropic πράγματα και έχει μέσα νομίζω και καρύδα ή ανανά, δεν θυμάμαι και τώρα δεν θα κάτσω να το ψάξω. Ένα μικρό σακουλάκι με τσιπιδάκια και κλαμεράκια. Οδοντόπαστα όπως όλοι, πήρα αυτή εδώ γιατί είναι μια μικρή συσκευασία, κλείνει πολύ καλά. Βαμβάκι και μια τονωτική λοσιόν καθαρισμού για λιπαρές μεικτές επιδερμίδες με πρόπολη και κίτρο από την Απιβίτα σε travel size.
αυτό εδώ. Ένα μικρό δειγματάκι από Sudo Cream. Οι περισσότερες της Sudo Cream νομίζω ότι γνωρίζετε από... αν έχετε μωράκια, τη χρησιμοποιούμε σε κάθε αλλαγή πάνας, αλλά βοηθάει πάρα πολύ σε εγκάβματα, σε εκδορές που μπορεί να έχετε και επίσης για την ακμή. Οπότε θα την βάζω αυτή το βράδυ, αν μου χρειαστεί. Το αποσμητικό που χρησιμοποιώ αυτό το διάστημα είναι αυτό εδώ της Rexona. Ultra Dry για 48 ώρες, επειδή μάλλον θα έχει πάρα πολύ ζεστή Κωνσταντινούπολη. Το βουρτσάκι που είναι για το καθαρισμό του προσώπου μου. Διάφορα δειγματάκια από ενυδατικές που θέλω να τα τελειώσω και επειδή δεν πιάνουν και χώρο, είναι από την That's Better. Αυτό το δειγματάκι σας το έχω δείξει νομίζω και σε άλλο βίντεο, που είναι και για τα μάτια αυτή η κρέμα. Ένα δειγματάκι από την Aven Hydrance Optimal λέγεται το συγκεκριμένο, δεν ξέρω αν κάνει focus και επειδή νομίζω ότι δεν κάνει θα σταματήσω να σας το δείχνω. Και επίσης από την Aveeno, δεν ξέρω πως το διαβάζετε, Ultra Calming με SPF 20. Δειγματάκια, όχι δειγματάκια, μαντιλάκια για ξεβευτικά νυχιών. Σας το είχα δείξει σε ένα, νομίζω στο πρώτο βίντεο που είχα κάνει από τη σειρά I Love Greek Products. Θα σας το έχω και αυτό στο link από κάτω. Λοιπόν, ένα καθαριστικό προσώπου πάλι από την, όχι καθαριστικό, ένα scrub προσώπου από την That's Better, που είναι πάρα πολύ καλό και μπορεί να είναι λίγο τσιμπημένη τιμή του ως πολύ για μερικούς, αλλά πιστεύω ότι αξίζει πάρα πολύ, ιδιαίτερα αν βρίσκεσαι σε φάση ακμής. Το συγκεκριμένο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σε στεγνό δέρμα για πιο δραστικό αποτέλεσμα και πιο έντονο, ή σε βραγμένο δέρμα για πιο ήπιο αποτέλεσμα, έτσι, πιο ήπια δράση. Και θέλω να σας πω ότι όλα τα προϊόντα από την That's Better έχουν acai berry και είναι πάρα πολύ καλό και αυτό εδώ σε συνδυασμό με, με το foundation, το 1-2-3 που έχω από την Bourjois, κάνει απίστευτα ωραία στρώσιμο μετά, είναι πολύ καλή βάση για μακιγιάζ. Και, και αυτό εδώ περιέχει shea butter, καστορέλαιο, αμυγδαλέλαιο, πάρα πολλά τέλος πάντων. Επίσης και αυτό εδώ από την That's Better είναι από τα τελευταία δειγματάκια που έχω από αυτήν εδώ την εταιρεία και είναι ένα instant fix που υποτίθεται ότι όταν είσαι πολύ κουρασμένος και αυτά τα βάζεις απλώνεις σαν ενυδατική και βοηθάει στην αναδόμηση της επιδερμίδας, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Ένα δειγματάκι με Q-tips που είχα από ένα άλλο ξενοδοχείο που είχα πάει. Άλλο ένα δειγματάκι από την Avenia κρέμα προσώπου με δείκτη προστασίας SPF 20. Aven Hydrance Optimal και αυτό εδώ λέγεται. Μια τέτοια χτένα που μπορώ να την κρεμάσω και μέσα στο μπάνιο. Ένα φλος, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, νήμα, οδοντικό νήμα, ένα οδοντικό νήμα σε travel size και αυτό εδώ. Ένα ανταλλακτικό για ξηραφάκι που χρησιμοποιώ της Gillette Adrica, μου αρέσει πολύ. Για την οδοντόβουρτσά μου μια τέτοια θήκη. Μαντιλάκια καθαρισμού της Bioten που τα συγκεκριμένα είναι για κανονικό μεικτό δέρμα και περιέχουν νέκταρ κηδονιού και βιταμίνη Ε, πάρα πολύ καλά και μου αρέσει γιατί είναι ανάγλυφα και βοηθάνε ακόμα περισσότερο τον καθαρισμό του προσώπου. Ένα λαχανί σφουγγαράκι για το μπάνιο και αυτό το είχα πάρει από τα Τζάμπο. Και επίσης δειγματάκια, όχι, μάλλον μπουκαλάκια σε travel size για την αποθήκη του σαβουάν και όλα αυτά. Σε αυτό εδώ, λοιπόν, είναι αυτά εδώ και ήταν σε πακετάκι και το ένα έχει τέτοιο πόμα
και το άλλο έχει Αγγλία. Και μου αρέσει γιατί κλειδώνει εδώ πέρα με ένα πραγματάκι Αγγλία και γράφουν από έξω με ανάγλυφα γράμματα. Αυτό ας πούμε γράφει Sour Gel και έχω βάλει το φρόλτρό μου. Για Body Lotion που το γράφει πάνω και αυτό εδώ. Για το Conditioner, γράφει Conditioner. Και φυσικά για το Shampoan που γράφει και αυτό Shampoo. Και αυτά είναι όλα τα πράγματα που θα έχω στο μπάνιο μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε thumbs up. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Αν σας αρέσει να βλέπετε πιο πολύ προϊόντα για περιποίηση σώματος και προσώπου. Γιατί πιο πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι παρά οτιδήποτε έχει να κάνει με καλλυντικά. Είμαι πιο πολύ έτσι, της ενυδάτωσης και της φροντίδας και αυτά. Ακολουθήστε αν σας αρέσουν οι αναρτήσεις μου στο blog μου, θα έχω το link από κάτω και να με παρακολουθείτε, περιμένετε το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά!